Συνθήκες άστατες που όμως θα ευνοήσουν όσους σχεδιάζουν να γιορτάσουν την Καθαρά Δευτέρα στην Ήπεθρο προβλέπονται για την Κρήτη το ερχόμενο τριήμερο. Κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι οι νεφώσεις, ενώ οι βροχές που αναμένεται να εκδηλωθούν θα έχουν τοπικό και πρόσκαιρο χαρακτήρα. Καλώς αναμένεται να είναι γενικά ο καιρός σε ολόκληρη την Κρήτη κατά τη διάρκεια του τριημέρου, με εξαίρεση βέβαια την Κυριακή το πρωί, όπου αναμένεται να σημειωθούν κάποιες τοπικές βροχές, κυρίως όμως σε ανατολικές περιοχές της Κρήτης, αλλά με σύντομη διάρκεια, αφού από το μεσημέρι και μετά θα βελτιωθεί ο καιρός. Ενώ για την Καθαρά Δευτέρα, η εικόνα του καιρού στο νησί μας φαίνεται ότι θα είναι πάρα πολύ καλή. Αύριο Σάββατο η ηλιοφάνεια θα είναι σύμμαχος όσων προγραμματίζουν να συμμετάσχουν σε αποκριάτικες εκδηλώσεις που οργανώνονται μετά από 2 χρόνια πανδημίας και περιορισμών σε πολλές περιοχές του νησιού. Οι άνεμοι θα διατηρήσουν νότιες τάσεις και μάλιστα στις ανατολικές περιοχές του νησιού και κυρίως για τα βόρεια θα είναι και λίγο ενισχυμένοι, φτάνοντας στα 4 και τοπικά 5 μποφόρ εξαιτίας του ότι θα γίνονται λίγο καταβάτες. Στις υπόλοιπες περιοχές όμως της Κρήτης οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν σε ένταση τα 3 και τοπικά 4 μποφόρ. Η τελευταία Κυριακή της αποκριάς θα κυλήσει με καλό καιρό στα δυτικά και βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά. Η θερμοκρασία ωστόσο διατηρείται σε φυσιολογικά επίπεδα και θα κυμαίνεται από 12 έως και 18 βαθμούς Κελσίου. Από το Ηράκλειο και δυτικότερα οι καιρικές συνθήκες γενικά θα διατηρηθούν καλές καθ' όλη τη διάρκεια της Κυριακής, με λίγη συννεφιά και ηλιοφάνεια η οποία θα τη διαδέχεται, χωρίς όμως να αναμένεται να εκδηλωθούν κάποια τοπικά φαινόμενα. Στην Ανατολική Κρήτη όμως, δηλαδή από το Ηράκλειο και ανατολικότερα για την Κυριακή το πρωί, αναμένεται ότι θα σημειωθούν βροχές, οι οποίες μάλιστα κατά τόπους αυτές οι βροχές και όσο γίνεται προς τα ανατολικά βέβαια, ενδεχομένως θα πάρουν και πρόσκαιρα κάποιες εντάσεις. Τα κούλουμα θα γιορταστούν με ένα πιο βελτιωμένο καιρό σε ολόκληρη την Κρήτη, ενώ όσοι σχεδιάζουν να τηρήσουν το έθιμο του Χαρταϊτού θα έχουν συμμάχους τους δυτικούς ανέμους που το πρωί θα πνέουν ασθενείς έως 4 μποφόρ και από το μεσημέρι πιο ενισχυμένοι.